Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Τους Έλληνες μιλάμε που ζουν εκεί στην περιοχή. Είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Πέτσα. Γεια σας, κύριε Πέτσα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, να είστε καλά. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου ξανά μαζί μας. Γεια σου, Βαγγέλη. Δεν ξέρω εσείς πώς διαβάσατε αυτή την ανακοίνωση από την πρεσβεία. Λένε κάποιοι αναμενόμενο. Είναι οι Ρώσοι, είναι αυτή τη στιγμή οι επιτιθέμενοι στην πραγματικότητα. Είναι λογικό να τα λένε όλα αυτά. Εσείς το θεωρείτε αυτό? Καταρχάς, είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις. Το δεύτερο στοιχείο είναι θα ευχόμουν πραγματικά η σημερινή ηγεσία της Ρωσίας να είχε διαβάσει το «Πόλεμος και η Ειρήνη» του Τολστόη, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, αντί να ανατρέξουν οι ίδιοι στην ιστορία τους, προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών, μετά, θυμίζω, από δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους. Και αυτό που είδαμε και στις εικόνες που έδειξε ο ανταποκριτής σας και αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα είναι το αποκρουστικό πρόσωπο του πολέμου. Άρα, μάλλον θα έπρεπε να στραφούμε με περισσότερη ενέργεια στο πώς θα σταματήσουμε τον πόλεμο και όχι να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Έχουμε όμως και τη Ρώσικη πρεσβεία εδώ, δεν είναι μόνο η κυρία Ζαχάροβα που και αυτή η δουλειά της κάνει. Έχουμε και τη Ρώσικη πρεσβεία εδώ που παρεμβαίνει με έναν εντελώς απαράδεκτο τρόπο και ασυνήθιστο, κύριε Πέτσα, για τα εσωτερικά μιας χώρας. Δεν είναι η δουλειά της αυτή να νουθετεί τους Έλληνες, να προτείνει μέσα ενημέρωσης, να κάνει προβοκάτσεις τέτοιου τύπου. Τι λέτε για αυτό? Δείχνει έλλειψη ψυχραιμίας, καταρχάς. Οι δύο λαοί της Ελλάδας και της Ρωσίας έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Επομένως, δεν θα έπρεπε κανείς να ρίχνει δηλητήριο σε μια σχέση αιώνων, αλλά να αντιλαμβάνεται τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να παίρνει τη σωστή θέση. Η θέση το να χλεβάζουμε ή να περνάμε με ειρωνικά μηνύματα το τι θα πρέπει να κάνει μια άλλη χώρα δεν έχουν καμία σχέση, όχι στη διπλωματία, αλλά και στην κοινή λογική. Η κυρία Ζαχάροβα μίλησε για γκρέμισμα των ιστορικών μας δεσμών στην πραγματικότητα, κύριε Πέτσα. Μιλάμε για πολύ σκληρές δηλώσεις και ανακοινώσεις. Και όπλα που θα στραφούν κατά των Ελλήνων στην Ουκρανία. Οι ιστορικοί δεσμοί των λαών είναι αιώνιοι. Και θυμίζω ότι πέρσι γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Και είναι καθοριστική η συμβολή της Ρωσίας και σε αυτό το πεδίο. Επομένως, δεν μπορούν να γκρεμιστούν έτσι, επειδή υπήρξε μια ηγεσία σε αυτή τη συγκυρία στη Ρωσία, η οποία κάνει κάτι το οποίο είναι καταφανέστατα παράνομο απέναντι στο διεθνές δίκαιο και επίσης είναι και απάνθρωπο, όπως βλέπουμε καθημερινά. Άρα, μην προσπαθούν να βάλουν τέτοιου είδους ζητήματα μεταξύ των σχέσεων των δύο λαών για να καλύψουν κάποια κίνηση τόσο επιθετική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο, παραλαμβάνω, και δεν έχει καμία πιθανότητα αυτό να αγκαλιαστεί από τους Έλληνες πολίτες πρώτα απ' όλα και όχι από την ηγεσία, οποιαδήποτε ηγεσία και να ήταν αυτή. Προφανώς. Οι Έλληνες τώρα εκεί που έχουν στοχοποιηθεί και αυτοί, τι θα γίνει? Υπάρχει προστασία, υπάρχει μέρημνα από την ελληνική πλευρά? Ειδικά για τη Μαριούπολη, ας πούμε, έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει, κύριε Πέτσα. Είναι μια μεγάλη κοινότητα η ελληνική στην Ουκρανία. Επομένως, από την πρώτη στιγμή είχαμε πει το ανθρώπινο πρόσωπο που μας απασχολεί είναι φυσικά για όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως για την δική μας ομογένεια εκεί. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχω και προσωπικά βιώματα από ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούσα όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Και πραγματικά εύχομαι για το καλύτερο και λόγω και των ημερών προσευχόμαστε για το καλύτερο. Από την άλλη, προσπαθούμε μέσω των δικών μας διπλωματικών αρχών να εξασφαλίσουμε διαδρόμους για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε όσους επιθυμούν να φύγουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είδατε πόσο δύσκολη ήταν η επιχείρηση των προηγούμενων ημερών και πραγματικά ελπίζω να τελειώσει γρήγορα το ζήτημα των εχθροπραξιών για να μπορούσαμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Βαγγέλη. Ακούμε πολύ προσοχή τον Υπουργό. Έχω την εντύπωση ότι μπαίνουμε, εισερχόμαστε σταδιακά και νομίζω πολύ γρήγορα πια στην υπόθεση του νέου πανευρωπαϊκού μεταναστευτικού ρεύματος. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δώσουμε ακόμα μια μεγαλύτερη προσοχή, πέραν των ανακοινώσεων της ρωσικής πρεσβείας, που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και μια κατάσταση πολέμου. Τέτοιες δηλώσεις δηλαδή μπορεί να υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι ούτε η Ελλάδα φοβάται τέτοιες δηλώσεις και ούτε η Ρωσία θα τις έκανε σε καμία άλλη περίπτωση. Επομένως, όσο πιο γρήγορα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να πω δηλαδή ότι όταν αρχίζουμε και λέμε ότι γιατί δεν κατεβαίνουμε σε διαδηλώσεις εναντίον της Ρωσίας. Έβαλε και τα όπλα, κύριε Ζαχάροβα. Δεν διαφωνώ. Τα οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια εσωτερική αντιπαράθεση. Δεν διαφωνώ. Απλώς λέω ότι όταν λέμε κιόλας ότι γιατί δεν γίνονται διαδηλώσεις στην Ελλάδα εναντίον της Ρωσίας. Αναρωτιέμαι μήπως με αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα είναι εναντίον του πολέμου. Σαφώς. Διαδηλώσεις γι' αυτό γίνονται. Λέω, όταν. Ναι. Μήπως έτσι δίνουμε. Η Ελλάδα δεν είναι εναντίον της Ρωσίας. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε εναντίον του ρωσικού λαού. Είμαστε εναντίον του πολέμου που ασκεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας. Τελεία και παύλα. Διαδηλώσεις τέτοιου είδους, μήπως ρίχνουμε νερό στο μήλο της ρωσικής πρεσβείας ή των οποιονδήποτε εθνικιστικών ρευμάτων μπορεί πολιτικά να υπάρχουν από κάτω. Εμείς μπορούμε να μονοήσουμε όταν έχουμε μια. Ναι, δεν νομίζω αντίληψη. Ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή τα ελληνικά πολιτικά κόμματα ότι είναι υπέρ του πολέμου ή υπέρ της Ρωσίας. Νομίζω ότι όλοι είμαστε αντίθετοι. Κύριε Πέτσα, επειδή βλέπουμε τις κυρώσεις
που έχουν ανακοινωθεί ήδη κατά της Ρωσίας και αναμένεται να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει ότι αυτή τη στιγμή η Δύση, όπως και να έχει, και όσο σκληρά και αν είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κυρίου Πούτιν, δεν μπορεί να σταματήσει αυτό τον πόλεμο. Αυτό είναι αλήθεια, κατά τη γνώμη σας? Καταρχάς, μιλάμε για τη Ρωσία. Μια πυρηνική δύναμη, μια πολύ μεγάλη χώρα. Δεν είναι ένα μικρό περιθωριακό επεισόδιο μεταξύ δύο χωρών, οι οποίοι μπορείς να τους τραβήξεις το αυτί. Εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι ξεκάθαρα μια αλλαγή σκηνικού στον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, επειδή αφορά τη γειτονιά μας ακόμα περισσότερο. Ότι μπορεί να ξεφύγει ακόμα περισσότερο, να εκτραχυνθεί αυτή η κατάσταση. Φυσικά μπορεί να ξεφύγει. Είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει. Και γι' αυτό, όπως, κύριε Υπουργέ, και γι' αυτό είπα ξεφύγουμε... και πριν ότι ελπίζω ότι να πρετανεύσει έστω και αυτή τη στιγμή η λογική και να σταματήσουν οι χρυπαξίες γρήγορα. Φυσικά. Γιατί από ένα σημείο και μετά αποκτά μια δυναμική όλο αυτό το ζήτημα. Είδατε στο ρεπορτάζ πριν που έλεγε ο ανταποκριτής σας πόσο νευρικοί γίνονται όλοι όταν εμπλέκονται σε ένα σκηνικό πολέμου. Επομένως, το τι μπορεί να γίνει και ποιοι δυτικοί μπορεί να εμπλακούν σε τέτοιου είδους ζητήματα και να ξεφύγει η κατάσταση. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Mm-hmm. Επομένως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα διαφορετικό τοπίο για τον κόσμο ολόκληρο. Θέλει στιβαρότητα από πλευράς της Ευρώπης και γενικά των δυτικών συμμάχων απέναντι στη Ρωσία. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο θύμα που βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή να είναι, είναι η Ουκρανία και οι πολίτες της. Mm-hmm. Τώρα με το θέμα της Τουρκίας, τι αλλάζει στις σχέσεις μας, κύριε Υπουργέ? Ενισχύεται η Τουρκία? Ποιος είναι ο ρόλος σε αυτή τη φάση? Δεν νομίζω. Νομίζω ότι η Τουρκία τσαλαβουτά αριστερά και δεξιά, γιατί και η ίδια έχει μια νευρικότητα. Η προσπάθεια ανεωθερωτισμού της Τουρκίας είναι δεδομένη. Όλα τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει να ξεδιπλώνεται. Η στιβαρότητα όμως από πλευράς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν βάλει στο σημείο που πρέπει να τη βάλουν. Και δεν έχω κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή ότι η Τουρκία βγαίνει πιο ισχυρή. Αντίθετα, βγαίνει πιο νευρική. Σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακούσατε τις δηλώσεις του κ. Ακάρ. Μας τις έλεγε πριν από λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Έλληνες πολιτικοί ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Κάνουν προβοκάτσιες, προβοκατόρικες ενέργειες και δηλώσεις για να αυξήσουν την ένταση, είπε ο Υπουργός Άμυνας. Μόλις είπα ότι είναι πιο νευρική η τουρκική ηγεσία, δεν σημαίνει ότι είναι πιο ισχυρή. Και όσο και αν φωνάζει κανείς, δεν γίνεται ισχυρότερος. Αυτό που έχει σημασία εμείς να συνεχίσουμε να δείχνουμε τη στάση, τη στιβαρή που έχουμε δείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και επειδή είπαμε κάτι πριν για τη στάση της Ελλάδας γενικά, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή βγήκε ένα μήνυμα εθνικής συνεννόησης από όλα τα κόμματα που είναι πολύ σημαντική παρακαταθήκη πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Είμαστε κοντά σε μια συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Το ρεπορτάζ λέει ότι προετοιμάζει το έδαφος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε το άφησε κάπως ανοιχτό. Είμαστε κοντά σε αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς πάντα είμαστε υπέρ της συζήτησης για το ένα και βασικό ζήτημα που μας απασχολεί, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ακόμη και σε αυτό το περιβάλλον, το δύσκολο. Σε αυτό το γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο εξελίσσεται, πρέπει ξαναλέω να δούμε ποια είναι η θέση όλων στον κόσμο που αλλάζει. Mm-hmm. Εκεί είναι καλύτερα να μιλάς παρά να είσαι απομονωμένος. Αλλά πότε μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση? Τι προετοιμασία μπορεί να γίνει? Αυτό είναι ένα θέμα που δεν το γνωρίζω. Στη μάχη την... Η ευκαιρία πάντως έχει δοθεί πολύ με την υπόθεση της Ουκρανίας. Δεν συμφωνείτε, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή και η πρόταση, θέλω να πω, του κυρίου Βενιζέλου που την επανέφερε στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας, που έγινε αποδεκτή από τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι δείχνει και ένα κλίμα ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, αλλά νομίζω ότι και η υπόθεση της Ουκρανίας μας δίνει μια ευκαιρία ανοιχτού διαλόγου προς το γείτονα. Τα ζητήματα ντε και μη τα ελληνοτουρκικά. Με αυτή την έννοια το λέω. Ακριβώς, δεν θα ήθελα να υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο με τα ζητήματα τα διμερή. Ακριβώς. Επομένως, πραγματικά υπάρχουν πάντα ευκαιρίες να συνομιλήσεις, απλώς να μην γίνονται παρεξηγήσεις αυτές τις συνομιλίες. Γι' αυτό η προετοιμασία παίζει μεγάλο ρόλο. Επομένως, ο Πρωθυπουργός φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή, όταν θα υπάρξει αυτή η προετοιμασία, μπορεί να κάνει την συζήτηση. Στη μάχη την εσωτερική τώρα, αυτή με την ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, που δίνει αυτή τη στιγμή, που δίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα συνεχιστεί η στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά? Γιατί αυτή η στήριξη που έχει δοθεί μέχρι τώρα, είναι σαφές ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν φτάνει σίγουρα. Είναι βέβαιο ότι έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το Σεπτέμβρη και μετά. Αλλά όπως λέτε, φαίνονται σταγόνα στον ωκεανό όταν έχουμε ένα τετραπλασιασμό και πενταπλασιασμό του κόστου ενέργειας. Αν δει κανείς την μέση τιμή αυτό το χρονικό διάστημα μιας μεγαβατόρας σε ευρώ, θα δει ότι είναι 5 με 6 φορές πάνω από ότι ήταν ένα χρονικό διάστημα λίγων μηνών μόνο πίσω. Άρα είναι πολύ δύσκολο να απορροφηθούν αυτές οι αυξήσεις από τα νοικοκυριά και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι όταν προσπαθεί να κάνει κανείς τον οικογενειακό του προϋπολογισμό να βγάλει το μήνα του. Περαιτέρω παρεμβάσεις. Θα συνεχίσουν όμως οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για στήριξη των οικογενειών και των επιχειρήσεων για όσο χρόνο χρειαστεί. Προς ποια κατεύθυνση? Και αυτό έχει να κάνει. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, στο ρεύμα. Έχει να κάνει με δύο πτυχές. Το ένα είναι να περιορίσει
την επίπτωση στο νοικοκυριό μέσω της συγκράτησης των τιμών, όπως αυτές οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Ναι. Το δεύτερο είναι να συνεχίζει να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η μείωση φόρων, για παράδειγμα, αυξάνει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, γιατί εκτείνεται σε όλη την κλίμακα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Εξετάζεται και αυτό. Βέβαια, η Πρωτομαγιά, συζήτηση δηλαδή για τους κοινωνικούς εταίρους και να καταλήξουν στην πρότασή τους έχει με βάση τον νόμο ένα ορίζοντα, την 1η Μαΐου. Μπορεί να γίνει και νωρίτερα αν αυτό απαιτηθεί. Γιατί ύψος και μιλάμε, και ένα κύριε τρίτο Υπουργέ, σημείο, αύξηση του κατώτατου μισθού. Να το κλείσω λίγο αυτό τις παρεμβάσεις. Στο διαθέσιμο εισόδημα θα το στηρίξουμε επίσης με μια εκτακτή παρέμβαση, το ύψος της οποίας φαντάζομαι θα προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες. Την επιταγή ακρίβειας που είπε και ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς αυτό. Τι θα είναι αυτή η επιταγή ακρίβειας? Δηλαδή, μπορεί να μην θέλετε να μας πείτε το ποσό ή να μην το γνωρίζετε σε αυτή τη φάση, αλλά πώς θα χρησιμοποιείτε τους δικαιούχους αυτή η επιταγή ακρίβειας? Εφάπαξ. Θα χρησιμοποιείτε στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε. Τι θα είναι, σαν κουπόνι? Νομίζω δεν το ξέρει κανείς μέχρι πού μπορεί να πάμε αυτή τη στιγμή. Ο Θόδωρος Κυλακάκης έχει δύσκολη δουλειά να κάνει. Ωραίο ακούγεται η επιταγή ακρίβειας, αλλά να δούμε τι νούμερο θα γίνει πάνω. Ωραίο δεν ακούγεται. Αλλά πρέπει να δούμε τα στοιχεία του Μαρτίου, υποθέτω, μέχρι τα μέσα του. Πώς έχουν πάει τα έσοδα του προηγούμενου μήνα, που βρισκόμαστε από πλευράς δαπανών, ποια εκτίμηση υπάρχει από το οικονομικό επιτελείο. Πότε θα δοθεί, ξέρουμε το πότε? Νομίζω ότι είναι απόφαση του Μαρτίου και θα δοθεί μετά. Αλλά είναι ένα ζήτημα μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Πριν το Πάσχα, λέτε? Από ό,τι γνωρίζω, ναι, αλλά δεν είναι κάτι καθοριστικό. Αυτό που μπαίνει είναι να διαμορφωθεί το ύψος μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Και νομίζω αυτό είναι θέμα του Μαρτίου. Εγώ το λέω γιατί μαζεύονται πολλά εκεί. Υπάρχει ένα συνωστισμός θετικών νέων από την κυβέρνηση. Και επειδή... Θετικών νέων, βέβαια. Και επειδή υπάρχουν και τα σενάρια για τις εκλογές, λέω μήπως αυτά κουμπώνουν μαζί, κύριε Υπουργέ. Τα είδατε και εσείς τα σενάρια, γράφονται στις εφημερίδες. Ο Κυριακάτικος Τύπος έχει αφιερώσει πολλές σελίδες για το θέμα. Είστε αυτό. Είστε υπατμόν στο ΙΠΕΣ γενικώ τον τελευταίο καιρό, κύριε Πέτσα? Καθόλου δεν ασχολούμαστε με πρόορες εκλογές. Θα μας το λέγατε, όπως λέγαμε δηλαδή και πριν, ότι δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό του είδους τα σενάρια, γιατί τα αποκλεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σε οποιαδήποτε δήλωσή του λέει ότι θα πάμε σε εκλογές τετραετίας, ακόμα και όταν βάζει σκληρά διλήμματα. Έχω να πω ότι τη τελευταία συνέντευξή του έβαλε σκληρά διλήμματα τα οποία τα αντιλαμβάνονται. Ναι, αλλά γιατί το βάζει από τώρα το δίλημα? Και λέει σταθερότητα ή περιπέτειες. Τι δουλειά έχουμε από τώρα να συζητάμε για αυτό το δίλημα? Γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν. Βλέπετε το τι λόγω γίνεται. Σαν αναστάτωση του πολέμου. Όταν έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, όταν βλέπουμε όλα αυτά, όταν ακόμα και εμείς έχουμε αρχίσει να δεχόμαστε ανθρώπους που βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα, όταν θέλουμε πραγματικά να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, τα διλήμματα μπαίνουν από μόνα τους. Και ο πολίτης τα βλέπει και τα συζητά. Αλλά οι βουλευτές σας έχουν αρχίσει περιοδίες, κύριε Υπουργέ. Εγώ βλέπω βουλευτές τρέχουν στις περιφέρειες, δεν τους προλαβαίνουμε. Μας καλούν σε τραπέζιες και σε δείπνα. Πάτε. Όπου μπορούμε, πάμε. Πάτε. Προσπαθούμε. Μπράβο, τι να κάνουμε, ρε παιδί. Σε όλα τα κόμματα. Σε καλούν από το ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη μου. Βεβαίως. Νάτα. Αυτά είναι οι είδη της ημέρας. Να σας πω δύο πράγματα. Ελάτε. Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να παραγωνίζουμε ότι το 2023 είναι έτος εκλογών. Σωστά. Δεύτερον, έχουμε περάσει από μια πανδημία που περίπου 2-2,5 χρόνια έχουμε ξεχάσει τις βασικές κοινωνικές μας συναστροφές. Επομένως, ένας βουλευτής πολύ περισσότερο και προσπαθεί αυτό το διάστημα που φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση στην πανδημία να ανακτήσει αυτό το χαμένο έδαφος της προσωπικής επαφής. Άρα, μη συγχαίουμε. Δηλαδή. Μη συγχαίουμε τα θέματα, κύριε, των πέτσι εκλογών με κάτι απαραίτητο που έχει να κάνει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για την περιφέρεια του. Γιατί είναι γνωστή η ρίση τι συμβαίνει με τους πολιτικούς και τις περιφέρειες τους. Κύριε Πέτσα. Δεν πάρει ούτε και σε αυτόν τον τομέα πάμε καλά. 2 ευρώ βενζίνη. 2 ευρώ πια. Εδώ. Δεν μιλάμε τώρα για τα νησιά μας. Μιλάμε για εντός Αττικής. Βενζινάδικα εντός Αττικής. Πού θα φτάσει αυτό? Και υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες? Αυτό ήθελα να κάνω. Ναι, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι πρόλαβαν και τσίμπησαν τόσο πολύ τις τιμές. Δώστε, Βαγγέλη, τα στοιχεία. Μου επιτρέπετε? Εννοείται. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω πολιτική αντιπαράθεση, διότι τη θέση τη γνωρίζετε, την έχουμε πει και πολλές φορές μαζί. Το έχετε χάσει το χρόνο και το παιχνίδι. Στην τσέπη δεν μπαίνει τίποτα και πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Ως γενική άποψη. Θα σας διαβάσω μόνο πόσο είχε χθες το βράδυ η βενζίνη στην Κύπρο. Και όχι στη Γαλλία με τις παρεμβάσεις Μακρόν. 1,378. Στην Κύπρο. Η αμόλυβδη. Ναι. Κάντε όπως στην Κύπρο, Υπουργέ μου. Για μείωση λες φόρου. 1,378. Σας το διαβάζω. 1,378. Η βενζίνη χθες το βράδυ στην Κύπρο, η αμόλυβδη. Το 95, τα 95 οκτάνια. Θέλετε και κάτι άλλο? Πόσο έχει πάει το πετρέλαιο? Το πετρέλαιο έχει πάει 1,4. 1,499 και η δίζελ. Εδώ πληρώνω 2,5 και θα φτάσω... Το πετρέλαιο, ποιο λες, το θέρμανσες ή το δίζελ? Κίνησης. Α, το κίνησης, μάλιστα. Δύο πράγματα. Είναι ένα ζήτημα η τιμή στην Αγγλία της βενζίνης ή του πετρελαίου. Είναι άλλο ζήτημα ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου. Είναι άλλο ζήτημα οι ανατιμήσεις. Όλα αυτά κανείς πρέπει να τα συνδυάζει. Δεν μπορεί να επιλέγει μόνο
το ένα ή να αφήνει το άλλο. Να σας πω τα μακαρόνια πόσο έχουν στην Κύπρο. Αν θέλετε, θα μπούμε σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Θέλετε, να μπούμε και σε αυτό. Όταν έχουμε κάνει παρεμβάσεις για να στηρίξουμε όσο μπορούμε τα νοικοκυριά που πλήττονται οριζόντια, όπως είναι οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου, αυτό κάποιος πρέπει να το αναγνωρίσει. Οριζόντια, όταν έχουμε κάνει στοχευμένη παρέμβαση. Δεν πλήττονται οριζόντια, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Όλοι όσοι έχουν, όλοι έχουν στο λογαριασμό του. Το γεμάτο πορτοφόλι δεν πλήττεται. Είναι πιο, δεν πλήττεται. Είναι πιο ενισχυμένη. Δεν πλήττεται και δεν είναι ταξικό αυτό που λέω, αλλά είναι και ταξικό. Το δικό μου πορτοφόλι τη Μαρία και του Δημήτρη πλήττεται. Κάνετε λάθος. Είναι οριζόντια αυτή τη στιγμή η επίπτωση σε όλους όσους πληρώνουν ρεύμα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς κάναμε μια διαφοροποίηση. Στρίξαμε πιο πολύ αυτούς που είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο σε σχέση με τους άλλους. Αλλά κάναμε οριζόντια παρέμβαση. Κάναμε στοχευμένη παρέμβαση για τους αγρότες. Κάναμε. 80% για να απορροφηθεί η ρήτρα της αναπροσαρμογής που είναι τεράστια. Κάναμε στοχευμένες παρεμβάσεις σε άλλα πεδία. Δεν κάναμε στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Άρα ήταν μια επιλογή. Αυτή ήταν μια επιλογή για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αλλά θέλω να πάω στην καρδιά. Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό, μην περιμένουμε κάτι εκεί. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του πολύ πρόσφατα είπε ότι ήταν μια επιλογή προκειμένου να υπάρξει στο ένα άλλο τύπο αντιμετώπιση στο σύνολο των θεμάτων που είπα και όχι μόνο στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Γιατί η Κύπρος έχει ένα 3,75. Θέλω να πω ένα βασικό ζήτημα. Ρώτησε η κυρία Αναστασοπούλου αν θα είμαστε στα 2 ευρώ, πώς θα πάει. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές προεξοφλούν, αν δει κανείς τις τιμές του μέλλοντος, ακόμα και διαταραχές τροφοδοσίας. Επομένως, θέλω πραγματικά να πω ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα όταν έχουμε ένα πόλεμο τέτοιο. Εμείς και θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Τι σχέση έχει ο πόλεμος? Τις αυξήσεις τις έχουμε από τον Οκτώβριο μπαίνουν οι αυξήσεις. Αν θέλετε να ολοκληρώσω αυτό, γιατί πραγματικά εγώ απευθύνομαι σε όσους μας ακούνε και λέω ότι πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους κλίμακας προβλήματα όπως είναι αυτό. Και λέω σε όλους ότι πραγματικά πρέπει να έχουμε υπομονή για το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται με ένα τέτοιο τρόπο που προεξοφλούν και διακοπή τροφοδοσίας ακόμα και στο φυσικό αέριο και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε φυσικό αέριο, λέτε. Επομένως, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να συνεχίσουμε, ναι, να, κάνουμε, καταλαβαίνω. Να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε αυτό το διάστημα. Εμείς, σαν κυβέρνηση, θα στηρίζουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δεν καταλαβαίνουμε. Και όλοι, να έχουμε θέμα, και όλοι, και όλοι να γνωρίζουν ότι όταν έχουμε ένα πόλεμο αυτό τη κλίμακα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Μπορεί να έχουμε θέμα επάρκειας δηλαδή. Εμείς έχουμε κάνει τα πάντα τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνησή μας, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ώστε το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας να έχει επαρκής διαφοροποίηση. Μάλιστα. Παράδειγμα, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, μας δίνει πολύ μεγάλη ασφάλεια για τους επόμενους μήνες λόγω της τροφοδοσίας. Ο ΤΑΠ και οι μεγαλύτερες αυξημένες ροές από το Αζερμπαϊτζάν επίσης μας δίνει διαφοροποίηση. Mm-hmm. Αλλά κανείς δεν πρέπει να έχει ψευδέστηση ότι αν υπάρξει μια διακοπή από τη Ρωσία του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, προς την Ευρώπη, ότι θα υπάρξουν. Αν κλείσει στρόφιγγα ή τη Ρωσία, θα έχουμε λήψη στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, για τους επόμενους μήνες, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε, αλλά εξαιτίας διαφοροποίησης του ενεργειακού ισοζυγίου. Αλλά όταν έχουμε ένα πόλεμο με ανεξέλεγκτες καταστάσεις, δεν πρέπει να λέμε μόνο πόσο είναι η τιμή στην αντλία της βενζίνης, αλλά ό,τι αυτό υπάρχει, σημαίνει μάλιστα για όλους. Αλλά ότι υπάρχει ένα μεγάλο γεωπολιτικό πρόβλημα που έχει αναταράξει τις τρομερές τροφοδοσίες. Με συγχωρείτε που θα το ξαναπώ. Αλλά οι αυξήσεις είναι από τον Οκτώβριο. Δεν περιμέναμε τον Πούτιν να μπει στην Ουκρανία για δηλαδή να αυξήσει τις κυβερνήσεις αυτές, αυτό λες. Δεν ξέρω τι λέω. Τι λες, να μας πει ο κύριος, να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Να μας πει ο κύριος που το τι λέω, εγώ δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε δημοσιογράφοι. Είμαστε εκτιμήσεις, κάνουμε. Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι διαπιστωτική. Πρέπει να παρεμβαίνει, να ελέγχει και να συγκρατεί και να έχει σχέδιο. Βεβαίως. Λέει ότι πρέπει να ελέγχει η κυβέρνηση. Αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ λέω το απλό. Ούτε εσείς δεν μπορεί να είναι διαπιστωτική μια κυβέρνηση ή δημοσιογράφη. Μπορεί να είναι. Ούτε εσείς πιστεύετε. Ούτε όσοι μας ακούνε πιστεύουν ότι είναι οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο που θα ήθελαν να υπάρχει τέτοια ανατίμηση. Είναι εισαγόμενη η ανατίμηση από την ενέργεια για μια χώρα που δεν παράγει πετρέλαιο, δεν παράγει φυσικό αέριο. Προσπαθεί με τα μέσα που έχει να διαφοροποιήσει τις πηγές της για να ελέγξει λίγο την κατάσταση, αλλά δεν ελέγχει την παγκόσμια τιμή. Σωστό είναι αυτό. Περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι πάνω από μια μονάδα του ΑΕΠ και κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια της σύνεσης και της λογικής σε έναν κόσμο που αλλάζει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Δηλαδή τον επιχειρηματία μεθαύριο που θα πάει τη βενζίνη 2,5 ευρώ στην Πειραιώς. Ποιος τον ελέγχει, κύριε Πέτσα, αυτό ρωτάμε το ΣΥΟΡ. Αυτό είναι βασικό ζήτημα και όπως ξέρετε αυτό μπήκε. Δεν βάλατε πλαφόν στο βάλαμε πλαφόν κέρδος. Στο περιθώριο κέρδους. Στο κέρδος. Στη τιμή, κέρδος. Τιμή δεν μπορείς να ελέγξεις. Προσέξτε, στο κέρδος. Δεν πάει να ρεπερδί. Στην τσέπη μου πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχω, Δημήτρη μου. Ακριβώς το ίδιο θα έχω. Όπως και στη ΔΕΗ που θα πληρώνω, διότι ο Γενικό Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ που παίρνει 300.000 το χρόνο για να με προστατέψει, δεν έχει πρόβλημα στο τιμολογιό του. Εγώ έχω το πρόβλημα. Να ολοκληρώσει ο Υπουργός, κλείνουμε με διάλογο. Εγώ θέλω να πω μόνο όσους μας ακούνε ότι να πει κανείς ότι μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια τιμή πετρελαίου από την Ελλάδα. Όχι, είναι βέβαια. Φενάκι. Βέβαια. Θέλετε να το προφανώς, είναι φενάκι. Εμείς τι λέμε, μπορούμε να ελέγξουμε αυτό που είπε η κυρία Αναστασοπούλου. Ότι δεν θα γίνεται μια
τέτοια προσπάθεια από τον πρατεριούχο, στο παράδειγμα σας, ώστε να καρπώνεται μια μεγαλύτερη αύξηση πάνω στην τιμή λόγω της ανατίμησης της διεθνούς. Και αυτό το πετυχαίνουμε με το πλαφόν το οποίο βάλαμε στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με το τι ίσχυε πριν τις ανατιμήσεις. Λοιπόν, θέλω να πω και μια λέξη ανέκδοτο σε σχέση με την. Με ένα ζήτημα το οποίο είναι ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος αλλά και μας αγγίζει όλους τους Έλληνες. Στην υποδοχή των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται από την εμπόλεμη κατάσταση. Μέχρι χθες είχαν έρθει 3.780, μεταξύ των οποίων ήταν 1.146 ανήλικα παιδιά. Και η εκτίμηση που κάνετε έχουμε για κάνει, τον αριθμό έχουμε κάνει μια προετοιμασία, μια κυβερνητική επιτροπή, ώστε να γίνεται συντεταγμένα η υποδοχή τους, η ταυτοποίησή τους και η προμήθεια στέγης. Πόσους περιμένουμε στην Ελλάδα? Έχουμε κάνει μια προετοιμασία για περίπου 15-16.000 για τις επόμενες εβδομάδες. Στη Συντική και αξίζουν συγχαρητήρια και στη Δημοτική Αρχή για το ψήφισμά της και το αγκάλιασμα το οποίο έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί πόσο θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα? Στις Σέρες, αλλά και σε άλλες περιοχές Βορείου Ελλάδος, αλλά και γενικά σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Υπάρχει συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, υπάρχει συνεργασία με την Εκκλησία, υπάρχει συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι ευρεία η κυβερνητική επιτροπή που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Μάλιστα. Και το βασικό ζήτημα είναι. Σας έχω στείλει και μία από τις κάρτες που έχουμε βγάλει. Μπορείτε να δείτε ότι έχει μεγάλη σημασία ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που δεν είναι κυρίως εργάτες γης. Είναι άνθρωποι του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα που μπορεί να μείνουν στην Ελλάδα για μεγάλο διάστημα. Τους παρέχουμε διαμονή. Τους παρέχουμε διαμονή τουλάχιστον ενός έτους μετά τις 4 Τετάρτου που είναι η προσωρινή τους άδεια του ενός μηνός. Και μέσα σε αυτά που θα δείτε είναι ότι παρέχουμε και θέσεις εργασίας και υπάρχει μια καλή συνεργασία και με τον τουρισμό και με το Υπουργείο Εργασίας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί που επιθυμούν να μείνουν εδώ. Μάλιστα. Και πραγματικά ελπίζω να μπορέσουμε να τους προσφέρουμε αυτά που χρειάζεται για να ξεχάσουν, να απαλύνουν τον πόνο τους.